Νέος γύρος κινητοποιήσεων αυτή την εβδομάδα μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την Υγεία. Μια υγεία που πραγματικά βρίσκεται σε πολύ πολύ δύσκολη θέση, καθώς τα προβλήματα επιδεινώνονται. Κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Ήταν το μήνυμα σε εμφανώς προειδοποιητικό τόνο που έστειλε μέσω ανακοίνωσής του το Υπουργείο Υγείας, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις από πλευράς των εκπροσώπων του τοπικού συνδικαλιστικού χώρου της Δημόσιας Υγείας. Νέο καμπανάκι την ίδια ώρα για το Βενιζέλιο από το διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Ενέστη Κιούλπαλη. Ο ίδιος σε μια αγωνιώδη ανάρτησή του στα social media εκπέμπηση με κινδύνου για την επόμενη μέρα στο Βενιζέλιο, κάνοντας ευθέως λόγο για κίνδυνο να κλείσει ή να υποβαθμιστεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Υποκατάρρευση από την άλλη βρίσκεται το κέντρο υγείας Σπηλίου, καθώς φέρεται να υποχωρεί το έδαφος κάτω από τα πόδια των εργαζομένων. Αναπάντητες οι εκκλήσεις του προσωπικού για την ασφάλεια και την συστατικότητα του κτηρίου, λέει από την πλευρά της η διευθύντρια του κέντρου υγείας. Σας δίνω όλα τα τελευταία τα οποία υπάρχουν, διότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε ό,τι έχει να κάνει με την προειδοποίηση του Υπουργείου Υγείας. Το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και το επαναλαμβάνω. Πρώτα καλύπτεις πλήρως όλες τις ανάγκες μέσα στο χώρο της υγείας και εφόσον υπάρχουν πανοπρούκια, τότε ναι, βγες και τι κάνε, προειδοποίησε ότι σαν Υπουργείο, ότι ξέρεις, εάν δεν, τότε εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα, αλλά κάνε πρώτα αυτό που πρέπει να έχεις να κάνεις. Λοιπόν, είπα επίσης στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι θα ζητήσω από τους βουλευτές σήμερα να πάρουν θέση στο θέμα της υγείας, γιατί αυτό είναι που πρέπει να γίνει, να δούμε ποιες θα είναι οι δικές τους κινήσεις. Καλημερίζω λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία για αρχή τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που την δεχθήκατε. Ούτως ή άλλως το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και πραγματικά αυτό που έχεις να πεις πολλές φορές ή αυτό που νιώθεις μπορεί ακόμα και να σε περιορίζει όταν έχεις μια τέτοια θέση, όπως είναι η δική σας, δηλαδή η θέση των βουλευτών. Πείτε μας λοιπόν πώς εσείς αντιμετωπίζετε ως βουλευτής, ως νέος άνθρωπος, αυτά τα οποία σημαίνουν και τι προτίθεστε να κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα στο θέμα της υγείας και δομικά προβλήματα που αφορούν γενικότερα το σύστημα υγείας, αλλά και επιμέρους σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Αυτό σίγουρα είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο, επειδή αυτό στην πραγματικότητα λέει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση αδιαφορεί. Η πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί για το θέμα της υγείας και το έχει νούμερο ένα στις προτεραιότητές της, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Υγείας. Και σε κάθε δυσκολία που υπάρχει προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αντανακλαστικά. Ξέρετε πολύ καλό ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τους αναισθησιολόγους στο Βενιζέλιο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης επισκέφθηκε το Βενιζέλιο και μέσα από τις τρίμηνες συμβάσεις με αναισθησιολόγους μπόρεσε να δώσει μια λύση, έστω και προσωρινή, μέχρι να καλυφθούν οι 12 θέσεις που έχουν, που έχουν προκηρυχθεί στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα ζήτημα με υγειονομικό προσωπικό στο Παγνί. Γι' αυτό το λόγο έχουν προκηρυχθεί 17 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλω να πω με τα παραδείγματα είναι ότι ζητήματα υπάρχουν σοβαρά. Όπως ζητήματα υπήρχαν και με την έλλειψη χρηματοδότησης, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης 1,5 δισεκατομμύριου επιπλέον προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι ότι δεν αντιλαμβάνει τα προβλήματα, παρόλο που είναι σύνθετα προσπαθεί να δώσει λύση. Το ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν δομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα κάτι το οποίο το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές με τις εκπομπές σας, ότι δυστυχώς οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο στη χώρα μας πραγματικά είναι εξαιρετικό επιστημονικά και αυτό το απέδειξε και στην πανδημία, επιλέγει το εξωτερικό, γιατί του προσφέρονται κλειστά συμβόλαια στην Κύπρο, σε χώρες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντικίνητρα από το να μείνει στο ΕΣΥ.
Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα που πρέπει αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα των υποδομών. Εγώ διάβασα πολύ καλά και το κείμενο που έγραψε ο κύριος Κιουλπαλής που αναφέρατε προηγουμένως, όπου μίλησε για το Βενιζέλιο ότι έχει κάνει βήματα πρόοδος όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το μείζον ζήτημα είναι το θέμα του προσωπικού. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσει το βάρος η κυβέρνηση, ώστε να υπάρχουν χρηματικά κίνητρα και αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών για να παραμείνουν στο ΕΣΥ. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έγκυται το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας, που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που στηρίζουν το σύστημα υγείας. Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να το κάνει και από την προηγούμενη τετραετία, κύριε Κεφαλογιάννη. Είναι κάτι το οποίο δεν έγινε. Και φτάνουμε, θα μου πείτε, σε καιρό πανδημίας. Ναι, μέσα στην πανδημία, αλλά εκεί δοκιμάστηκαν τα πάντα όλα. Και με το ΕΣΥ και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αδιαφορούμε. Να με συγχωρείτε, αλλά ο ελληνικός λαός, ο οποίος λέει ότι αδιαφορείται, εκείνος ο οποίος πραγματικά υποφέρει μέσα στα νοσοκομεία, εγώ θα σας πω ότι βγάζω απ' έξω και τους εργαζόμενους, είναι και εκείνος ο οποίος επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία για να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Άρα δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λέει ο ελληνικός λαός που σας ψήφισε. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν με τη λίστα των χειρουργείων. Γι' αυτό το λόγο το προηγούμενο διάστημα φέραμε την ψηφιακή λίστα χειρουργείων, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει την αποσυμφόρηση των μεγάλων λίστων χειρουργείων. Βρήκαμε ένα ζήτημα που υπάρχει στις διοικήσεις. Συγγνώμη, κύριε Κεφαλογιάννη, την επόμενη εβδομάδα, μισό λεπτό να τον ολοκληρώσω, την επόμενη εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο που θα αφορά τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων, κάτι το οποίο είναι τομή μέχρι στιγμής και κάτι το οποίο δεν τόλμησε να κάνει καμία κυβέρνηση, να επιλέγεται δηλαδή διοικητές όχι με βάση κριτήρια κομματικά, αλλά καθαρά βάσει μοριοδότησης, βάσει βιογραφικών και βάσει συνάφειας που έχουν τα πτυχία τους με το αντικείμενο της υγείας. Κάτι το οποίο πραγματικά μας οδηγεί σε μια αξιοκρατική επιλογή διοικητών από τον καινούριο χρόνο. Επομένως, η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην υγεία και προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτό καθημερινά. Δηλαδή, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλετε να μου πείτε με την κοινή λογική αυτή την ώρα σε μένα, τον Έλληνα, τον πολίτη, ότι από τη στιγμή που έρχεται ο νέος διορισμός, έτσι όπως με το γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ που θα διορίζονται οι διοικητές του νοσοκομείου, που θα έχουν και μπόνους και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, που βλέπουμε στο νομοσχέδιο. Ότι ξέρετε, εκείνοι θα διαχειριστούν διαφορετικά τα πράγματα και τη μιζέρια και τις απολυτικές αποφάσεις της κυβέρνησης, γι' αυτό θα πάρουν και μπόνους. Γιατί είτε πολιτική είναι η τοποθέτηση, είτε μη πολιτική ή μη κομματική είναι η τοποθέτηση, δεν θα αλλάξει κάτι στα νοσοκομεία εάν τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό μου λέει εμένα η κοινή λογική μου. Δεν θα πηγαίνει δηλαδή ο Χρυσοχοΐδης και θα λέει ο κάθε κύριος Χρυσοχοΐδης και ο κάθε υπουργός, δεν το λέω υποτιμητικά, δεν θα πηγαίνει, να το πω λοιπόν διαφορετικά, για να μην φανταστεί, να μην νομίζετε κι εσείς ότι με ξέρετε προσβάλλω πρόσωπα. Δεν θα πηγαίνει δηλαδή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δίνει εντολές για το πώς θα κινούνται τα πράγματα. Δεν θα δίνει προειδοποιήσεις. Μπορούσε να το κάνει μόνο στους κομματικούς και δεν θα το κάνει στους άλλους διοικητές. Τι είναι αυτό που θέλετε να μου πείτε? Τι θα αλλάξει? Για μένα τι θα αλλάξει? Για μένα πείτε μου τι θα αλλάξει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας είπα ότι το ζήτημα των διοικήσεων αντιμετωπίζεται, ένα από τα πολλά ζητήματα που αφορά το σύστημα υγείας, αντιμετωπίζεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με τη διαφορετική επιλογή πλέον ανθρώπων με διαφορετικά κριτήρια. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι θετικό και εσείς θετικά νομίζετε ότι δεν είπα ότι είναι αρνητικό. Δεν είπα ότι είναι αρνητικό, αλλά πείτε μου τι θα αλλάξει για μένα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω ότι το μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα του προσωπικού στα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω είναι που έχει αναδειχθεί και με ανθρώπους, και έχετε αναδείξει κι εσείς με ανθρώπους που έχετε κουβεντιάσει μέσα από το χώρο της υγείας, ότι το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα μείνουν οι καλοί γιατροί που έχουμε μέσα στο ΕΣΥ. Και γι' αυτό χρειάζονται κίνητρα. Την προηγούμενη τετραετία, επειδή με ρωτήσατε, δόθηκε μια αύξηση μισού 10%. Φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή η αύξηση αυτή για να διατηρήσει τους καλούς γιατρούς που έχουμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εκεί χρειάζονται τα κίνητρα,
για να μπορέσει ο γιατρός να μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να στοχεύσει η στρατηγική της κυβέρνησης και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα, επειδή οι εγκλήσεις είναι πολλές στο Υπουργείο και οι ερωτήσεις που έχουμε κάνει οι βουλευτές και εγώ προσωπικά αλλά και οι ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από βουλευτές όλων των κομμάτων, είμαι σίγουρος ότι θα κινήσουν και το Υπουργείο να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας. Και δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό, είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τα μεγέθη τεράστια. Ούτε επίσης σε αυτό που μου αναφέρατε, για να μην το αφήσω αναπάντητο, γιατί θέλω να το απαντήσω, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό το οποίο υπόθηκε ότι ξέρετε θα φέρουμε ψηφιακά να βλέπουμε ποια θα είναι η πορεία της λίστας με τα χειρουργεία. Υπόθηκε ωστόσο και κάτι άλλο, ότι από τη στιγμή που θα ενημερώνεται η Αγγέλα, ο Κωνσταντίνος, η Κατερίνα, οποιοδήποτε από εμάς που είναι στη λίστα, ότι ξέρετε προσδιορίζεται χρονικά ή εγχείρησή σας μετά από ένα μήνα, πέντε μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο κλπ, ότι θα σταματήσει να υφίσταται η λίστα. Αυτό δεν είναι λύση στη λίστα, αυτό είναι, μου φαίνεται, μου το κρύβετε διαφορετικό, για να μην πω άλλη λέξη, ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί η λίστα. Το θέμα είναι το ραντεβού μου σήμερα και το ραντεβού να είναι πραγματικό, σε πραγματικό χρόνο, ναι, αυτό. Σωστά. Η απλώς η ψηφιακή λίστα χειρουργείων θα μπορέσει να δείχνει, να οργανώσει καλύτερα όλη τη διαδικασία που ξεκινάει από την πρωτοβάθμια υγεία και προχωρεί. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι το Υπουργείο κάνει προσπάθειες, η πολιτεία κάνει προσπάθειες και γι' αυτό γίνονται όλες οι τομές. Αυτό λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Σωστά. Έτσι ώστε το κομμάτι αυτό που λέγεται υγεία να πάρει τα πάνω του και να μην είμαστε στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Κωνσταντίνε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κεφαλογιάννη. Στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρή Μαμουλάκη, καλημερίζω. Να σας ακούσω. Η υγεία που κινητοποιείται και αυτή την εβδομάδα, γιατί είχε εξαγγείλει με κινητοποίησεις υπό ΕΔΗΝ 2 του μήνα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τα πάντα παραμένουν έτσι σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση με τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό σε καθημερινή βάση να ακρούν τον κόδωνα του χινδύνου κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό, για αυτά τα οποία λείπουν, δεν έχουν τα νοσοκομεία, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, κύριε Μαμουλάκη. Ναι, πράγματι. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλή εβδομάδα στους ακροατές και στους ακροατές μας. Στο ίδιο έργο θεατές, πέμπτη χρονιά, πέμπτο έτος διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια νέα κυβέρνηση που διαδέχτηκε την προηγούμενη, την ίδια του κ. Μητσοτάκη, και δυστυχώς μέρα με τη μέρα, μένα με το μήνα, η απαξίωση δεν έχει τέλος. Πριν από λίγο, ωστόσο, ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν είναι στη γραμμή, αλλά πριν από λίγο είπε ότι, ξέρετε, η αντιπολίτευση συνεχώς κατηγορεί ότι αδιαφορεί η κυβέρνηση και ανέφερε μια σειρά από πράγματα τα οποία γίνονται. Δεν βλέπετε τα πράγματα που γίνονται. Κρίνω εκ του αποτελέσματος. Αν βγούμε στην κοινωνία, γιατί εμείς έχουμε επαφή και γύρωση με την κοινωνία και συζητούμε, η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Το Βενιζέλιο είναι ένα. Θέλετε το κερασάκι στην τούρτα. Δυστυχώς όμως όλες οι δομές υγείας, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες στη χώρα, απαξιώνονται έτος με έτος. Δεν το λέμε εμείς, τα στοιχεία είναι πεισματάρικα και το αποδεικνύουν καθημερινά. Φανταστείτε ότι η κατάσταση στη δημόσια υγεία ήταν πολύ καλύτερη, προφανώς επί ΣΥΡΙΖΑ, και σε πολύ δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον εκείνη την εποχή. Τώρα που παρόλο την έξοδο από τα μνημόνια και την πιο εύρυθμη λειτουργία δημοσιονομικά του κράτους, η υγεία παραμένει ο μεγάλος ασθενής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βλέπουμε και στην πράξη καμία βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια. Καμία ουσιαστικά πολιτική βούληση. Απλά δεν είναι στις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Και το δείχνει με το πιο ξεκάθαρο βαθμό. Αν ήταν τίποτα πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, αν ήταν τίποτα δισεκατομμύρια που θα κατευθύνονται σε συγκεκριμένα αφημί σε 10 επιχειρήσεις, να δείτε τι σπουδή και σε τι ταχύτητα θα τα εκπεραίωναν όλα. Άρα, όπως και τα πάντα στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Η Νέα Δημοκρατία το αποδεικνύει. Ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί δείχνει εστιάζει το ενδιαφέρον της. Όμως η δημόσια υγεία, που ειδικά μετά την COVID εποχή έχει γίνει το πολιτικό πρόταγμα σε όλα τα κράτη στην Ευρώπη, σε όλα τα προηγούμενα κράτη. Λέμε πολλές φορές, είμαστε στην Ευρώπη. Θα γίνουμε ποτέ Ευρώπη? Είναι δυνατόν ευρωπαϊκό κράτος να μην φροντίζει τις κοινωνικές του δομές και δει την υγεία του? Ξέρετε όμως. Είναι λοιπόν θέμα αντίληψης. Ωραία, ναι. Μισό λεπτό όμως.
Ξέρετε όμως ότι μόλις πήραν μια παραπάνω έκταση τα θέματα και τα προβλήματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ότι ήρθε ο υπουργός εδώ, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ξέρετε ότι με μίλησε για 4.500 να το ολοκληρώσω. Ξέρετε ότι μίλησε για 4.500 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Πολλές από αυτές ότι αναλογούν και εδώ στα δικά μας τα νοσοκομεία. Στη συνέχεια είπε μετά τις παραιτήσεις ή τις συνεχιζόμενες παραιτήσεις ότι κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του την ομαλή λειτουργία, ειδικά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μήπως όλα αυτά από την πίσω πλευρά του μυαλού στην πίσω πλευρά του μυαλού κάτι σημαίνουν, κύριε Μαμουλάκη? Μου αναφέρεται τώρα σε όλα αυτά τα χρόνια το τι έχει κάνει η κυβέρνηση και εστιάσει το τελευταίο διάστημα σε δηλώσεις. Οι πράξεις μετρούν. Επί το μη του λόγου μας είναι οι πράξεις μας, κύριε Δουλκεράκη. Και από πράξεις δεν έχουμε δει τίποτα. Και όχι μόνο τίποτα, αλλά το πρόβλημα εκεί είναι το ζήτημα. Βαθαίνει. Βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Και δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση για να μπορέσει να λύσει όλες αυτές τις πραγματικά σωρευμένες εκκρεμότητες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Κρήτη νομίζω έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το ζήσαμε στο Λασίθι τους προηγούμενους μήνες, το βιώνουμε στο πετσί μας και στο Ηράκλειο. Πού, ποιος το περίμενε? Το Βενιζέλιο νοσοκομείο, το κόσμο της πόλης όσον αφορά τους γιατρούς και το πόσο έχει βοηθήσει την κοινωνία του Ηρακλείου να βρίσκεται σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ειδικά πριν την εποχή του COVID, για μια πλήρη ιδιωτικοποίηση του τομέα της υγείας. Τον πρόλαβε ο COVID. Δεν μπορούσε, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε να περάσει ένα τέτοιο σχέδιο μέσα σε ένα περιβάλλον που η δημόσια υγεία είχε καταστεί πρώτη προτεραιότητα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το περνάει με άλλο, πιο έντεχνο τρόπο. Απαξιώνει μέρα με τη μέρα το ΕΣΥ, με στόχο ουσιαστικά να υπάρχει μια άτυπη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε να αφυδατώνεται στελεχειακά. Να αφιερωθούν συνεργειακά σοβαρές δομές, οι οποίες παίζουν και τον βαρύ ρόλο στην δημόσια υγεία στο νησί μας. Επικεντρώνομαι στην Κρήτη που είναι προκειμένο. Και μία παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, τώρα κατευθύνομαι προς τον κόμβο Καρτερού. Κρατήστε το αυτό, οι διαμαρτυρίες κορυφώνονται το κατοίκον εκεί και αναφέρομαι στην κατάργηση, στις αλλεπάλληλες καταργήσεις των τμήματων των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων. Κόσμος, εκατοντάδες κόσμος μένει εκτός στήριξης. Θέλει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος υπερήλικας, συμπολίτης μας, να βγάλει τη σύνταξή του, δεν μπορεί καν, και όταν δεν έχει ψηφιακό μέσο. Υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία κατευθύνομαι. Κλείνοντας την παρένθεση, επιστρέφοντας στο ΕΣΥ, νομίζω λοιπόν ότι έστω και τώρα, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, εμείς θα συνεχίσουμε κοινοβουλευτικά και εγώ προσωπικά και ως αξιωματική αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα κινούμαστε στην κατεύθυνση της πίεσης ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση και ο Χρυσοχοίδης, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν πάει άλλο. Αυτό, κύριε Αντζηδιάκη, κύριε Μαμουλάκη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί φαίνεται ότι επίσης αυτές οι αλλαγές που φέρνει σε ό,τι έχει να κάνει με τις διοικήσεις των νοσοκομείων ή τις τοποθετήσεις, ότι κινούνται προς τη θεστική κατεύθυνση με την έννοια ότι μάλλον μπορεί να λύσουν και προβλήματα. Πιστεύετε ότι αυτή η επιλογή χωρίς κομματικά κριτήρια, με γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ, που εγώ λέω ναι, ότι θα διοριστούν οι νέοι διοικητές νοσοκομείων και οι διοικητές υγειονομικών περιφερειών, που εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό, έως το τέλος του χρόνου, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, ότι θα μου λύσει τα προβλήματα μέσα στο εθνικό σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας? Αυτό είναι το ζητούμενο? Δηλαδή θέλουμε να πούμε τι? Ότι, ξέρετε, αυτές οι διοικήσεις οι οποίες θα αναλάβουν με γραπτές εξετάσεις δεν θα ασκούν την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο θα διαχειρίζονται θέματα και θα καλύπτουν τις ανάγκες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία? Λοιπόν, καταρχάς, αυτή η εξαγγελία και αυτός ο σχεδιασμός για την ανάληψη καθηκόντων για διοικητές μέσω του ΑΣΕΠ, εμένα προσωπικά δεν σας κρύβω ότι με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, κύριε Αντουγεράκη. Ποιος το εξήγηλε? Ο άνθρωπος που κατέλαβε την εξουσία της χώρας το 19, υποσχόμενος πριν ότι θα σταματήσει να τοποθετεί πολιτευτές αποτυχημένους, μπλε πολιτευτές αποτυχημένους, στις διοικήσεις νοσοκομείων της χώρας. Τι έκανε? Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε.
πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ο κ. Μητσοτάκης όταν μας έλεγε ότι θα με αξιοκρατικό τρόπο θα τοποθετήσει διοικητές και έβαλε την περιπτώσεις όπως του κυρίου πατέρα, του 82χρονου κυρίου πατέρα από τη Σημαίνου Πολιτευτική Νέα Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, ή περιπτώσεις άλλες, ακόμα και εδώ κοντά στο νησί μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να, αυτό που λέμε να το εννοούμε και να το αποδεικνύουμε. Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς έχει καταστεί πλήρως αναξιόπιστος και σε σχήμα το παράδειγμα που είναι ξεκάθαρο. Μακάρι έστω και τώρα να παραιτήσει όλους αυτούς ανά την Ελλάδα, τους χιλιάδες, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι για να διατηρούνται και να πληρώνονται οι διοικητές που με διαφανή κριτήρια ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ σας ρώτησα και κάτι άλλο. Αυτό περίμενα να τα ακούσω. Θα αλλάξει κάτι? Αν τηρηθεί το ΑΣΕΠ, και εδώ τώρα είναι ο κρίσιμος παράγων, και αφαιρεθεί η προσωπική συνέντευξη, γιατί εκεί κρύβονται πάρα πολλά, το ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφος, τι θέλει την προσωπική συνέντευξη, τι είναι τα κριτήρια, πώς θα αξιολογηθεί, να μείνει σε σκληρούς όρους ΑΣΕΠ, αξιοκρατικούς, και εκεί δεν θα βρει κανέναν αντίθετο. Και να τοποθετηθούν βεβαίως οι καλύτεροι που μπορούν να διαθέτει η χώρα. Δεν μιλάμε για τη διαδικασία, κύριε Μαμουλάκη. Εγώ είπα από την αρχή, πολύ καλά κάνει και το κάνει. Διοικήσεις χωρίς κομματικά κριτήρια, χωρίς ωστόσο να έχουν υλικοτεχνική υποδομή, γιατρούς, νοσηλευτές και με υποχρηματοδότηση, θα αλλάξει κάτι για μένα, ναι? Όχι. Αυτό λέω. Απλά οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι, και αν το κάνει έστω και αυτό, δηλαδή αποκομματικοποιήσει επιτέλους τη δημόσια διοίκηση, δεν το έχει δείξει αυτός ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός, ο κ. Μητσοτάκης, το αντίθετο. Αυτά τα 5 χρόνια την έχει κομματικοποιήσει ακόμα περισσότερο. Σας θυμίζω τον νόμο του περιγενικών διευθυντών στο δημόσιο. Βάζει κομματικά στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία κατευθείαν στην καρδιά του δημοσίου. Το κάνει με έντεχνο τρόπο. Όπως και με την αυτοδιοίκηση. Αυτή η εξάρτηση στην αυτοδιοίκηση, αυτό σκοπό έχει. Να κομματικοποιηθεί τα θύρατα το κράτος. Αλλά απαντώ στο ερώτημά σας. Όχι. Αν δεν ενισχύει με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι κενό γράμμα που κάνει ο Αδιανό και ο καλός διοικητής, ο δίκαια τοποθετημένος. Όμως είναι μια. Για να είμαστε δίκαιοι, το να το ΑΣΕΠ σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι αρνητικό. Βλέπω και το δελτίο που πριν από λίγο μας έστειλε το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που λέει: απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί δεν ανεχόμαστε να συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση με την εντατικοποίηση και τους πετσοκομμένους μισθούς μας, την εργασιακή ομοιρία για δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους, αλλά και την ταλαιπωρία και οικονομική αιμορραγία των ασθενών. Έχετε ήδη ακούσει τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παρασύρη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Από πού να ξεκινήσω, τι να πω? Νομίζω ότι τα παρακολουθείτε όλα, βλέπετε, καταγράφετε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Θα παρακαλούσα να μου μιλούσατε και λίγο πιο δυνατά και πείτε μου ποια είναι η δική σας η θέση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της υγείας. Εντάξει, καταρχήν εμείς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από πολύ νωρίς και προεκλογικά, θα θυμάστε ότι είχαμε θέσει πολύ υψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της απαξίωσης και της υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθότι όλοι νομίζω κατανοούν ότι έχουν και μια επιπλέον ευαισθησία, είναι ένα δημιούργημα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε κάθε φάση της μεταπολίτευσης, ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, το εξελίσσαμε, το προσαρμόζαμε στις συνθήκες που έπρεπε. Από το 2015, να μην πω από το 2012 και μετά, υπάρχει μια σταδιακή υποβάθμισή του, κατανοώντας όλοι τις συνθήκες στις οποίες βίωνε η χώρα, θα μπορούσε σε έναν βαθμό να το έχει ανεχθεί. Ωστόσο, μέχρι τότε το σύστημα λειτουργούσε μέχρι πολύ πρόσφατα. Μετά την πανδημία όμως προέκυψαν μια σειρά ζητημάτων που απαιτούσαν πολύ μεγάλες ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης, οι οποίες εξέλιψαν, δεν υπήρχαν αυτές τις πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα τώρα να βρισκόμαστε σε ένα οριακό κρίσιμο σημείο για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γι' αυτό όλες οι πρωτοβουλίες που σήμερα παίρνουν οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο σήμερα και στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, έχουν στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις.
κορυφή του Παγόβουνου εδώ στο Ηράκλειο προφανώς παραμένει η λειτουργία του βενζελίου, η οποία βρίσκεται, νομίζω έχει ξεπεράσει το οριακό της σημείο. Κινδυνεύει δηλαδή με οριακή ακύρωσή του ως νοσοκομείο, μάλιστα το 7ο μεγαλύτερο στη χώρα. Εμείς έχουμε κάνει τις επισκέψεις που πρέπει, έχουμε κάνει τις ερωτήσεις του δημιουργικού έλεγχου και τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Εγώ να σας πω σήμερα ότι θα έχω και μια επίκαιρη ερώτηση, δηλαδή θα έρθει ο Υπουργός να μου απαντήσει επί συγκεκριμένων ζητημάτων την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Λουγεράκη, υπάρχει ένας πυρήνας προβλημάτων, τα οποία νομίζω παραμένουν ανεπίλητα. Δεν κατανοεί το Υπουργείο το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση αυτή. Νομίζω, έχοντας δει όλο αυτό το διάστημα τι συμβαίνει, έχω καταλήξει σε αυτό, ότι υπάρχει ένα ζήτημα αντίληψης και προσέγγισης έπειτα των προβλημάτων που υπάρχουν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά το μισθολογικό. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτή η κυβέρνηση σταδιακά έχει μεταφέρει τις υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο σύστημα στο ιδιωτικό. Αυτό έχει γιγαντώσει πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δίνονται πάρα πολύ ελκυστικότεροι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στο δημόσιο. Έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ οι μισθοί. Μιλάμε τώρα για τα χειρουργεία, να πάμε λίγο και του συγκεκριμένου, στα οποία το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αναισθησιολόγοι, αλλά ένας αναισθησιολόγος 20ετίας εντός συστήματος, εσύ παίρνει τα μισά χρήματα από αυτά που παίρνει ένας αναισθησιολόγος στο ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο το αυτό καθιστά μη ελκυστικό το σύστημα, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γιατροί να εγκαταλείπουν σταδιακά τις κλινικές του τεχνικού συστήματος υγείας. Ωραία. Εγώ σας λέω αυτό ότι αυτό αν βάλετε μέσα και τις συνταξιοδοτήσεις που έχουμε πλέον και τη μη υποκατάσταση δηλαδή των θέσεων εργασίας. Που πάντα τις είχαμε. Ήταν ένα μείζον θέμα το οποίο πραγματικά τόνιζαν κάνοντας το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι. Φροντίστε να καλύψετε τις θέσεις των ανθρώπων που συνταξιοδοτούνται, γιατί θα βρεθούμε εξ απρόπτου και θα βρεθούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έφτασε αυτό το σημείο απλά. Ναι. Τώρα, ξέρετε, εδώ είναι η αφετηρία της ολικής κατάρρευσης. Αυτό που παρακολουθούμε στο Βενιζέλιο, τυχαίνει να ξεκίνησε η κατάρρευση αυτή από το Βενιζέλιο. Θα το δούμε και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Εγώ τα έχω πει και στον Υπουργό. Τα έχω πει και όπου τέλος πάντων μου δίνεται η ευκαιρία και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, ότι αυτό είναι η αρχή ενός ντόμινο, μιας κατάρρευσης. Έτυχε να είναι το Βενιζέλιο νοσοκομείο στην Κρήτη. Είδαμε κατευθείαν τα προβλήματα με το περιστατικό του 58χρονου στο Παρινή και την έλλειψη κρεβατιών, και πόσο αυτός έπρεπε να μεταφερθεί στο Τριάσι νοσοκομείο εδώ. Άρα σιγά σιγά θα είναι μια εικόνα. Κύριε Παρασύρη, σας λέω πάρα πολύ απλά ότι αυτά τα καταγράφουμε μέσω του ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολύ απλά, διότι αυτή η ολική κατάρρευση κατ' εμέ και το ρεπορτάζ δεν έχει η αφετηρία ολικής κατάρρευσης, δεν έχει ξεκινήσει από τα χθες και από το Βενιζέλιο ή το Πανεπιστημιακό και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και λέω το εξής. Σήμερα, στη φάση που είμαστε, με έναν υπουργό ο οποίος λέει θα προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ενισχύσουμε, να στελεχώσουμε. Ζητάω συγγνώμη για την κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και πρέπει να πάμε παρακάτω και δεν θα αφήσουμε κανείς και τίποτα, δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή με τις παραλήψεις του την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν ξέρω, εννοεί το Βενιζέλιο, δεν ξέρω εάν μέσα από αυτό θέτει και την ηγεσία του Υπουργείου και τον εαυτό του υπό αυτό το πρίσμα, ότι κανείς και με τίποτα δεν θα σταματήσει τις πράξεις ή τις παραλήψεις. Προλαβαίνουμε, κύριε Παρασύρη, προλαβαίνουμε να σώσουμε ό,τι αφορά όλους εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα των εργαζόμενων, είναι θέμα και δικό μας. Προλαβαίνουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Καθέστατα προλαβαίνουμε αν υπάρχει πολιτική βούληση και η σχετική αντίληψη και προσέγγιση των θεμάτων στον πυρήνα τους. Αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός, και κατευθείαν εγώ τουλάχιστον έβγαλα μία ανακοίνωση, είναι μία λύση εμβαλωματική. Είναι μία λύση εξαιρετικά ελπιδοφόρα, η οποία δεν θα ευοδοθεί όμως.
Διότι τι μας είπε, μας είπε ότι θα βγάλει προκηρύξεις και θα κάνει και συμβάσεις με ιδιώτες αναισθησιολόγους, έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα, για να μειωθεί η λίστα των χειρουργείων των 3.000 χειρουργείων που είναι σε κρεμότητα. Δυστυχώς, κύριε Δουλειάκη, αυτό δεν το κατανοεί ο κόσμος. Δυστυχώς, γιατί δεν έχει την πληροφόρηση. Οι ιδιώτες αναισθησιολόγοι όμως δεν πρόκειται να σπεύσουν να κάνουν συμβάσεις. Καταλαβαίνετε, θα γίνει μια σύμβαση ιδιωτικού, ας πούμε, ορισμένου χρόνου με ιδιώτη αναισθησιολόγο. Δεν πρόκειται όμως να σπεύσει να γίνει αυτή, διότι δεν υπάρχει υψηλό αντίτιμο. Συμφέρει πολύ περισσότερο έναν αναισθησιολόγο να δουλεύει στο ιδιωτικό τομέα παρά να δουλεύει στο δημόσιο με τα χρήματα τα οποία δίνουν μέσα στις συμβάσεις αυτές το δημόσιο σύστημα. Επομένως, εντάξει, αν βρεθεί, θα βρεθεί ένα, θα βρεθεί δύο, θα βρεθούν για κάποιο ορισμένο διάστημα. Την ίδια στιγμή θα υπάρχει μια σειρά άλλων πραγμάτων, γιατί είναι ένα δυναμικό σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα φύγει κάποιος γιατρός από κάπου αλλού, θα έχουμε πρόβλημα σε μια διαφορετική κλινική. Δεν μπορούμε να πάμε δηλαδή εμβαλωματικά και σημειακά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κάθε νοσοκομείο πρέπει να έχει τη δική του τη δυναμική. Ούτε με τα εντέλεση δεν μπορεί να γίνει κουμάντο έτσι. Είναι ολοκληρωτικό το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή σημειακό το πρόβλημα. Αυτό θέλω να κάνω. Δεν είναι, ας πούμε, ένα πρόβλημα που εντοπίζεται μόνο στο Βενιζέλιο. Σε ένα νοσοκομείο. Σωστά το λέτε. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Απλά έτυχε τώρα να το δούμε στην κορύφωσή του στο Βενιζέλιο. Και πρέπει να, και η ελληνική κοινωνία, και αυτό είναι μια προαίρεση που κάνω και στον κόσμο, ας πούμε, μια κραυγή αγωνίας, θα το έλεγα, αλλά και προς την κυβέρνηση, ότι τα εθνικά συστήματα, τα δημόσια συστήματα σε όλες τις χώρες είναι ακριβά συστήματα, τα εθνικά συστήματα υγείας, τα δημόσια συστήματα. Αν θέλουμε να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία, να ξέρουμε ότι πρέπει να την πληρώνουμε ακριβά. Mm. Ακριβά, πολύ φθηνότερα όμως από ότι να την πληρώνουμε στο ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Αν λοιπόν είναι διατεθειμένο το Υπουργείο να δώσει πόρους και χρηματοδότηση προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να κάνει άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες, που αυτές δεν είναι άλλες από το να αλλάξει το μισθολογικό καθεστώς των ιατρών, έτσι ώστε να καταστεί ελκυστικό το σύστημα και να μπορέσουν να ενταχθούν γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στο ιδιωτικό τομέα είτε και στο εξωτερικό και οι οποίοι σταδιοδρομούν μάλιστα και πάρα πολύ καλά, ας πούμε, και οι οποίοι θα πρέπει με τον τρόπο αυτό, καθιστώντας ελκυστικό το σύστημα, να επιστρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως δεν και υπάρχει μια εμβαλωματική λύση, σήμερα κάνουμε μια σύμβαση, αύριο μια άλλη. Γιατρούς, δηλαδή κρατάω αυτό που είπατε, κύριε Παρασύρη, για να σας απελευθερώσω, ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, σαφέστατα, όπως το εννοεί ο καθένας από εσάς, μπορεί να βρεθεί η λύση, έτσι ώστε πραγματικά να μην έχουμε την πλήρη κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό κρατώ από εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Είπα ότι είμαστε με εβδομάδα κινητοποιήσεων, διότι και από την Ποειδήν έχει εξαγγελθεί για την 5η 2 του Νοέμβρη 24 ώρη απεργία. Καλημερίζω από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κλπ. Τον κύριο Βασίλη Κούδα. Κύριε Κούδα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλειράκη, σε εσάς και τους ακροατές. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο πολύ πολύ οριακό. Από εδώ και κάτω τι? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο, το έχουμε ξεπεράσει το οριακό σημείο. Νομίζω ότι ο καθένας που λίγο έχει μια γνώμη ή και που επισκέπτεται ένα από τα νοσοκομεία της πόλης μας και του νησιού μας το καταλαβαίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η δεδηλωμένη πρόθεση των υγειονομικών να παλέψουν για να σταματήσει αυτή η κατηφόρα και να μπορέσουμε λίγο να στηρίξουμε πάλι το σύστημα υγείας στα πόδια του είναι γνωστή. Και εκφράστηκε και το προηγούμενο διάστημα και με τις μεγάλες κινητοποίησεις με αφορμή την κατάσταση στο Βενιζέλιο και βέβαια και στις υπόλοιπες πόλεις του νησιού μας με τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται εκεί πέρα τα νοσοκομεία. Τώρα αυτό που θα έπρεπε να γίνει, και άλλα προφανώς όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά δεν γίνεται, είναι η κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία και να προσπαθήσει να διορθώσει κάποια πράγματα άμεσα,
ενισχύοντας τη χρηματοδότηση, ενισχύοντας και θεσμικά το ρόλο των γιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού, ώστε να μπορέσουμε κάπως να το πω έτσι απλά, να συμμαζέψουμε τα πράγματα και μετά στη συνέχεια να πούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να αναβαθμίσουμε και το σύστημα υγείας. Το διακρίνεται γιατί... αυτό να γίνεται? Όχι, όπως σας είπα, γιατί μισό λεπτό, το λέω αυτό, να το ολοκληρώσω μόνο γιατί εντάξει, μπορεί λάθος να θέτω το ερώτημα, κύριε Κούδα. Γιατί μετά το συγγνώμη του κυρίου Χρυσοχοίδη, φαίνεται από κάποιες κινήσεις τις οποίες εξαγγέλει ότι θα γίνουν, ότι ξέρετε η πρόθεση υπάρχει για να γίνει αυτό, δηλαδή να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Γι' αυτό ρώτησα αν εσείς το καταγράφετε. Ναι, αυτή η δήλωση του Υπουργού, ήμουνα και στη συνάντηση που είπα αυτά που είπατε, νομίζω ότι είναι σε πλήρη αντίφαση με την πραγματικότητα και με τις ενέργειες της κυβέρνησης. Δηλαδή, για να εξηγηθώ, η λύση το να φέρουμε τρεις ιδιώτες αναισθησιολόγους για να δουλέψουν για τρεις μήνες στο Βενιζέλιο, για παράδειγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση. Είναι μια ευαλωματική κατάσταση, ένα μπάλωμα, αν το πούμε απλά, που προσπαθεί κάπως να συμμαζέψει τα συμμάζευτα ή προσπαθεί κάπως να κατευνάσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή δεν είναι η λύση. Ίσα-ίσα εμείς λέμε ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να ανακόψει αυτό το κύμα αναγανάκτησης και διαμαρτυρίας, αλλά συγχρόνως συνεχίζει στην πορεία αποδόμησης και υποβάθμισης του συστήματος υγείας με προφανείς στόχους, την ιδιωτικοποίησή του και την παραπέρα να μπορέσει να γίνει βορρά το σύστημα υγείας στους ιδιώτες και στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το επιχειρεί να ανακόψει τις αντιδράσεις. Φαίνεται να είναι επικοινωνιακό, για να μην πω τη λέξη υποκριτικό. Αυτό εννοείται? Ναι, αυτό εννοείται. Επικοινωνιακό και υποκριτικό και όπως θέλετε πείτε το. Και μάλιστα το ότι μία μέρα έρχεται εδώ και λέει συγγνώμη, όπως είπατε, πολύ σωστά το είπε, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε για το σύστημα υγείας. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εξωθεί ακόμα περισσότερες παρετήσεις συναδέλφους διευθυντές ή συναδέλφους που έχουν χρόνια προσφορά στο σύστημα υγείας, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι που δικαιώνει τις ενέργειες του Υπουργείου. Θέλω να σας πω και η απεργία. Και η απεργία στις 2 του μηνός αυτή την έννοια έχει, είναι της ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή της Πανελλήνιας βέβαια Ομοσπονδίας, αλλά αυτή η κατάσταση, κυρία Δουργεράκη, όπως ξέρετε, είναι σε όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Προχθές διάβαζα ότι στη Θεσσαλονίκη μεγάλα νοσοκομεία σταματά να προχωρά σε τακτικά χειρουργία για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Και προφανώς αν δεν πάρθουν μέτρα, αυτό το κύμα θα εξαπλωθεί και θα καταλύσει στην ουσία το σύστημα υγείας. Πιθανά αυτό να μην ήταν μια εξέλιξη που η κυβέρνηση την είχε υπολογίσει όταν θεωρούσε ότι μπορεί, να το πω έτσι, με σφάρπα κόλλα και με μια μονοκονδυλιά να διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια προσφορά των υγειονομικών, των γιατρών και των υπόλοιπων συναδέλφων. Και τώρα ίσως να βρίσκεται και σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πληρώνουν πρώτα οι ασθενείς και οι οικογένειές τους και δεύτερα φυσικά τα πληρώνουμε και εμείς σαν υγειονομικοί. Mm. Πείτε μου τώρα στο Ηράκλειο, αν τύχει και χρειαστεί κάποιος χειρουργείο, πού μπορεί να απευθυνθεί? Ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας που αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες επέρονταν ότι μπορεί να αντικαταστήσει, να τραβήξει το βάρος μιας δημόσιας υγείας, ιδιωτικής βέβαια, αλλά η δημόσιας υγείας, δεν είναι καθόλου επαρκής, ούτε κύριε μπορεί Κοδά, να αντιπαξέλθει σε αυτό το βάρος. Μπορείτε να μου λύσετε δύο απορίες σας, παρακαλώ? Γίνεται παρακαλώ. Πολύ μεγάλος λόγος για τη βοήθεια που θα δώσει μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο σύστημα υγείας η ψηφιακή λίστα των χειρουργείων, ότι θα λύσει το πρόβλημα και θεωρείται τουλάχιστον από τους περισσότερους ότι είναι στα θετικά και στις θετικές κινήσεις του Υπουργείου ψηφιακή λίστα χειρουργείων για να μειωθεί η λίστα, και κατά δεύτερον ότι κάτι με το οποίο συμφωνώ βέβαια, ότι θα γίνονται οι διορισμοί των νέων διοικητών των νοσοκομείων με γραπτές εξετάσεις χωρίς κομματικά κριτήρια, αλλά ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Έτσι είναι τα πράγματα? Θα λυθούν έτσι τα προβλήματα? Η απάντηση στο ερώτημα που με ρωτάτε και που σήμερα, αν θέλετε, έχουμε και να το πω και για σαν νέο στους ακροατές σας, ότι η Διαρκής Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με τα θέματα υγείας και γενικά με τη δημόσια διοίκηση σήμερα ζήτησε από το Σωματείο μας τη γνώμη του για το καινούργιο νομοσχέδιο που αφορά στην τοποθέτηση και στο διορισμό των νέων διοικητών στα νοσοκομεία, και προφανώς το Σωματείο μας
με χαρά θα δώσει τη γνώμη του. Και η γνώμη του είναι αυτή που είπα και πριν και θα την ξαναπώ, ότι όσο και αντικειμενικός δεν είναι ο τρόπος να διοριστούν οι διοικητές, όσο και αν προσπαθήσουμε τεχνολογικά μέσα τα οποία, ναι, εντάξει, θα βελτιώσουν μια κατάσταση όσον αφορά τη λίστα που είπατε, να κάνουν παρεμβάσεις στην κυβέρνηση, δεν άρει την πραγματική ουσία του προβλήματος, που είναι η υποβάθμιση και, και η διαρκής διαρροή συναδέλφων, νοσηλευτών, γιατρών από τα νοσοκομεία. Αν βελτιωθεί, κυρία Δουργεράκη, η λίστα και, ωραία, μπει μια τάξη, πού θα βρεθούν οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι να κάνουν τις επεμβάσεις αυτών των ανθρώπων που τις χρειάζονται? Η λίστα, η ψηφιακή, θα φέρει καινούριους χειρουργούς ή καινούριους αναισθησιολόγους στα νοσοκομεία? Προφανώς και όχι. Άρα ο καινούριος, πιο, ας το πω έτσι, αξιοκρατικός διοικητής θα σταματήσει τη διαρροή των γιατρών και των νοσηλευτών εάν δεν βελτιωθούν οι υπόλοιπες συνθήκες, και αν η κυβέρνηση, έστω και αργοπορημένα και έστω και με αυτόν τον τρόπο, κάτω από το βάρος της λαϊκής αγανάκτησης και πίεσης, δεν πάρει κάποια μέτρα βελτίωσης της κατάστασης των συναδέλφων στο ΕΣΥ, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, δεν δείχνει και καμιά πρόθεση να το κάνει. Θα σας πω ενδεικτικά ότι προχθές διάβασα, που είπε η κυρία Αγαπηδάκη, ότι θα δώσουν μπόνους στους Έλληνες του εξωτερικού, τους γιατρούς καθηγητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, ένα μεγάλο μπόνους, 100 με 150 χιλιάδες ευρώ, για να επιστρέψουν, να σταματήσει το brain drain, και δεν δίνει ούτε ένα ευρώ τσακιστό στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και στο υπόλοιπο προσωπικό που είναι μέσα στο σύστημα, που το στηρίζει τόσα χρόνια, που ανταπεξήλθε με τόσο αίμα, κόπους και βάσανα στον COVID και δεν προσπαθεί να τους κρατήσει. Είναι σαφώς υποκριτική η θέση του κυρία Δουλγεράκη, νομίζω το καταλαβαίνει και, ένα μικρό παιδί, και προφανώς η πρόθεσή του είναι σαφής, αυτή που σας είπα πριν, το ξεθεμελίωμα του σύστηματος υγείας. Θα τα ξαναπώ. Και πρέπει να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Στόχος το ξεθεμελίωμα του σύστηματος υγείας. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας, θα τα ξαναπούμε, θα δούμε πώς πήγε σήμερα και η δική σας παρουσίαση και οι θέσεις που θα έχετε στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για Θέματα Υγείας. Αύριο όμως αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.